Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό και θα κάνουμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο ρίξιμο το οποίο έχει να κάνει με το 2022. Το ερώτημα θα ήταν, αλλάζουμε πλανήτη για το 2022 ή όχι, τι θα γίνει, τι ενέργειες είναι εκείνες που θα επικρατήσουν. Δεν θα σας μπλέξω με λεπτομέρειες αριθμολογικές, αστρολογικές κτλ. Για το τι σημαίνει το 2022. Θα βασιστώ και θα κάνω σκληροπυρηνικό ταρό που λένε. Δηλαδή θα βασιστούμε μόνο στις ενέργειες των ταρό. Ανάλογα με το ζώδιο φυσικά, βλέπουμε ζώδιο και οροσκόπιο και το 2022 τι μας περιμένει, τι ενέργειες έρχονται. Βέβαια, το μόνο αριθμολογικό που έχω να σας πω είναι ότι το 2022 μας κάνει έναν αριθμολογικά, ο αριθμός του είναι ο αριθμός 6, ένας καλός αριθμός, είναι ο αριθμός της δικαιοσύνης, της ηρεμίας, της αρμονίας, της αγάπης, της βαθύτερης συνεργασίας, των βαθύτερων σχέσεων κτλ. Βέβαια στο θετικό του βαθμό, ας το πούμε, στη θετική του δόνηση. Στην αρνητική δόνηση σημαίνει διαζύγιο, σημαίνει χωρισμό, σημαίνει πόλεμο, σημαίνει δύσκολες καταστάσεις, δυσαρμονία, αδικίες κτλ. Και επίσης το 6 είναι και καρμικός αριθμός, διότι είναι, εκεί στηρίζεται και το, όχι απολύτως βέβαια, σε μία από τις, είναι το αίτιο και το αιτιατό σε κάποιες έτσι καταστάσεις, ας το πούμε, και σε μία ιδιαίτερες καταστάσεις. Μην μπω όμως σε λεπτομέρειες. Κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like, πάντα το καμπανάκι για το όλες οι ειδοποιήσεις. Δεν θα χάσεις, θα μαθαίνεις ό,τι καινούριο ανεβάζω, είναι ευκαιρία δηλαδή. Και κάνεις έτσι την εγγραφή για να ενισχύσεις και το κανάλι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε όμως τώρα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να ρίξουμε για το 2022 το γενικό και στη συνέχεια θα πάμε σειρά-σειρά όλα τα ζώδια, έτσι. Και θα δούμε. Θα ελέγξουμε γενικές ενέργειες, επαγγελματικά, ερωτικά και καρμικά. Τέσσερις κάρτες δηλαδή για το κάθε ζώδιο. Όμως αυτό που θα κάνω πρώτα απ' όλα είναι να δούμε το γενικό του 2022. Θα τραβήξω εγώ τρεις κάρτες και να δούμε έτσι ένα γενικό πλαίσιο για το τι συμβαίνει. Μία, μάλιστα, δύο, ωραία λοιπόν, και τρία. Okay, πολύ καλές, να το πω έτσι, καλές δονήσεις, καλά πράγματα. Αρχές, νέες αρχές, να βρούμε. Κοιτάξτε, πάντα τα ταρό λένε μια ιστορία. Να σας πω κάτι. Λένε κάποιους συμβολισμούς, όπως και αστρολογία και αριθμολογία. Μιλάνε πολύ έντονα και μέσα από συμβολισμούς. Έτσι είναι και τα ταρό. Και πολλές φορές στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα, δυστυχώς μάλλον μπερδευόμαστε λιγάκι. Ο σκοπός όλων αυτών που κάνουμε, δηλαδή της αστρολογίας, τα ταρό, της αριθμολογίας, είναι να πάρουμε εμείς την τύχη στα χέρια μας και να αλλάξουμε το πεπρωμένο μας, τη μοίρα μας, να βρούμε τον εαυτό μας και την αποστολή μας. Αυτό είναι. Τα ταρό δεν κάνουν τίποτε άλλο. Είναι παθητικά. Εμείς είναι ό,τι κάνουμε. Κυρίως. Βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις στα ταρό, πιο ενισχυμένα, αλλά δεν επί του παρόντος. Εδώ λοιπόν τα ταρό, σαν ενέργεια, σαν συμβολισμό, τι μας λέει. Το 4 είναι το 4 μπαστούνι, φωτιά. Έχουμε τον Ιεροφάντη και έχουμε επίσης και τον Άσο Πεντάκτηνο. Αυτές οι εικόνες από μόνες, αν τις δείτε, να τις φέρετε και κοντά, μιλάνε από μόνες τους. Έχουμε λοιπόν να βρούμε την ευτυχία, να σας το πω έτσι, να χτίσουμε πάνω στην ευτυχία, να βρεθούμε με ανθρώπους οι οποίοι θα μας κάνουν χαρούμενους και χαρούμενες. Ο Ιεροφάντης έχει να κάνει με το φανερώνω πράγματα, ολοκληρώνω πράγματα, θα έρθουν τα πράγματα, θα πετύχεις, αλλά θα έρθουν στον καιρό τους, θα φανερωθούν αλήθειες, θα έρθουν αλήθειες στην επιφάνεια. Μπορώ να παίξω και λίγο αριθμολογικά τώρα που μου έρχεται έτσι λίγο το τέτοιο και να πω ότι 5 και ο Άσος μας κάνει 6 κιόλας και συγκοντάρεται από το 10, το οποίο κάνει 10, από το 4 συγγνώμη, και μας κάνει 6 και 4, 10 νέες αρχές, νέα πράγματα. Ο Ιεροφάντης επίσης σημαίνει σοβαρότητα σχέσεων, ωριμότητα. Δούμε σοβαρότητα στις συνεργασίες, στις σχέσεις μας. Και ο Άσος Πεντάκτων τα νέα ξεκινήματα. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Μπαίνουμε μέσα στην πύλη, δηλαδή αυτή την όμορφη πύλη που έχει φτιάξει το Πεντάκτινο, που είναι υγιεινή πύλη, είναι υπαρκτή πύλη, να βρούμε την αρμονία μας, να βρούμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, βέβαια με τη δική μας προσπάθεια, έτσι. Εδώ είναι ένας δρόμος. Αν θα τον περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο ή όχι, εξαρτάται από εμάς. Το 2022 λοιπόν μας δείχνει ότι μπορούμε να συντονιστούμε με εκείνες τις όμορφες ενέργειες, τις όμορφες δονήσεις αυτού του έτους γενικότερα, το 2022. Αστρολογικά, πολύ πολύ λίγο, μπορώ να σας πω ότι προς το μέση, λίγο προς το τέλος του 2022, κυρίως προς το τέλος του 2022, τα πράγματα αρχίζουν και λίγο γαλινεύουν, καλυτερεύουν για όλα τα ζώδια.
Υπάρχουν βέβαια κάποιες μικροεκπλήξεις και κάποιες ψιλοεπιρροές, αλλά όμως να έρθω εδώ, είπαμε, σκληροπυρηνικό τάρο, να έρθω λοιπόν εδώ στο τάρο και να βρούμε την ευτυχία το 2022, να την χτίσουμε την ευτυχία, να την κυνηγήσουμε την ευτυχία, να είμαστε ειλικρινείς και στα κάλεσματα που έχει η καρδιά μας, να βρούμε τα κλειδιά της καρδιάς μας και ό,τι φανερωθεί μπροστά μας, διότι η αλήθεια πάντα φανερώνεται. Και φυσικό άσος πεντάκτηνο, ο οποίος μας λέει μια όμορφη ιστορία εδώ, μπες μέσα στην πύλη στην οποία εσύ θέλεις, βρες το μονοπάτι σου. Μέσα στο 22 βρες το μονοπάτι σου. Αυτές είναι οι πολύ όμορφες δονήσεις λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ θα αφήσω εδώ πέρα τα χαρτιά να φαίνονται κιόλας και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε εδώ, να τα φέρω εδώ, να σας πω τι θα κάνουμε. Έχουμε μισό, να φαίνονται εδώ. Κριός, Ταύρος, Δίδυμη, Καρκίνος. Και ξεκινάμε πρώτα λοιπόν να κάνουμε γενικές ενέργειες. Μισό λεπτό, να αρχίσω να χτίζω λίγο το οικοδόμημα εδώ. Είπαμε γενικές ενέργειες είναι αυτά τα χαρτιά. Ωραία. Γενικές ενέργειες για αυτά τα ζώδια. Στη συνέχεια πηγαίνουμε. Έχω ανακατέψει βέβαια και από πριν. Είναι επαγγελματικά. Εδώ κάθε ζώδιο. Ωραία. Εδώ. Στη συνέχεια πηγαίνουμε ερωτικά. Ένα λεπτό, εδώ λοιπόν, εδώ, εδώ και εδώ πέρα. Και στη συνέχεια έχουμε τα καρμικά μας. Καρμικά, για να δούμε εδώ. Καρμικά, καρμικά και καρμικά. Όπα, μισό. Έφυγε όλο εδώ. Ωραία, λοιπόν. Για να δούμε με τι έχουμε να συντονιστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ζώδιο του κρύου. Κρυός λοιπόν, και ξεκινάμε με το γενικό πλαίσιο, το οποίο είναι μία βασίλισσα μπαστούνι, η οποία μας δηλώνει τη δύναμη. Άρα λοιπόν ο κρυός, η γενική ενέργεια είναι η δύναμη, η σοφία και οι γνώσεις, αναζήτησε οι γνώσεις. Στο επόμενο είναι για τα επαγγελματικά, για αυτό το ζώδιο, είναι μία βασίλισσα κυπέλων, η οποία έρχεται να μας πει εδώ. Δύο βασίλισσες λοιπόν, δύναμη, οριμότητα, ένστικτο, διέστηση στα επαγγελματικά, αρκετές επιτυχίες δηλαδή. Ο κρυός, οι κρυαρίνες, συντονίζεστε με, μπορεί να έχετε αρκετές επιτυχίες. Στον ερωτικό τομέα, λοιπόν, εδώ έχουμε το αστέρι, την πηξίδα, το αστέρι. Εδώ αυτή η αποτύπωση εδώ είναι το αστέρι σε αυτή την κάρτα, που σημαίνει αρκετή τύχη στον ερωτικό τομέα, στα ερωτικά μονοπάτια. Και επίσης εδώ τι άλλο έχουμε, επίσης εδώ έχουμε και το στο καρμικό είναι ο ακόλουθος κυπέλων. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε νερό, δύο κάρτες κουπάτες και μία το αστέρι που και αυτή είναι γεμάτη με νερό, που σημαίνει συναισθηματικά. Για εσάς λοιπόν τους κρύους για το 2022, κύριο ρόλο παίζει ο συναισθηματικός τομέας, είναι η επιθυμία σας και αυτά τα οποία εσείς θέλετε να υλοποιήσετε. Στα καρμικά προσέχουμε λιγάκι όσον αφορά μην παρασυρθούμε από υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν κάποια σοβαρότητα και κάποια δύναμη. Αυτά ήταν για τον κρύο. Συνεχίζουμε λοιπόν για το ζώδιο του Ταύρου. Ταύρος λοιπόν. Η γενική ενέργεια του Ταύρου είναι η χαρά. Να βρεθεί η χαρά. Η χαρά σε όλα τα πράγματα, σε όλη την, να το πούμε έτσι,
σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, να βλέπουμε τη χαρά, τη φιλία, να βγαίνουμε έξω, να περνάμε καλά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ζωή εκεί έξω. Στο επαγγελματικό τομέα είναι ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Λοιπόν, είναι πολύ συντονισμένος με το δικό σας το ζώδιο, γιατί ο βασιλιάς πεντάκτηνος στα οικονομικά σημαίνει γνωριμίες, σημαίνει χρήμα, σημαίνει νέα πράγματα, προαγωγές, άνθρωποι εξουσίας οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν, ανοίγματα γενικότερα στον επαγγελματικό τομέα. Αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο για εσάς τους Ταύρους. Στον ερωτικό τομέα, τι έχουμε εδώ πέρα, μάλιστα έχουμε ένα εφτάρι. Ναι, είναι το 7, είναι το άρμα. Είναι θέμα αποφάσεων εδώ. Πρέπει λίγο να αποφασίσετε εσείς οι Ταύροι, Ταυρίνες, τι θέλετε στη ζωή σας, προς τα πού θέλετε να κινηθείτε. Δεξιά, αριστερά, θα πάτε εκεί, θα πάτε εδώ, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο. Αυτό είναι το κυρίως κομμάτι το οποίο σας απασχολεί αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Και όσον αφορά στα καρμικά, είναι το 4 ξυφών. Κοιτάξτε να δείτε, το 4 ξυφών σημαίνει ξεκούραση. Ξεκούραση, υπάρχει ένα σύστημα. Αυτή η λύκη εδώ είναι για προστασία. Φιλάνε το αφεντικό τους. Προστατεύουν το αφεντικό τους. Αυτός εδώ κουράστηκε, ξεκουράζεται σε ένα ξέφωτο το οποίο υπάρχει. Κάτι καινούριο ξημερώνει, αλλά χρειάζεστε όμως αρκετή ξεκούραση. Χαρά λοιπόν, επαγγελματικά καλά. Εδώ πέρα πάρτε αποφάσεις στον ερωτικό τομέα. Κάτι γίνεται, κάτι πρέπει να αποφασίζετε, κάτι πρέπει να δείτε. Συμβολικά κιόλας. Και βεβαίως το 4 εξήμως σημαίνει θεραπεία, ξεκούραση. Τα βρίσκω με τον εαυτό μου και όταν νιώσω πολύ καλύτερα θα σηκωθώ και θα συνεχίσω. Ο πολεμιστής θα συνεχίσει. Ωραία. Συνεχίζουμε στο επόμενο ζώδιο, το οποίο είναι η Δίδυμη. Μια γενική ενέργεια. Για να δούμε, γενική ενέργεια είναι το 2 ξυφών. Ταιριάζει κιόλας με το 2 ξυφών. Είναι το 2 εδώ. Έχουμε να κάνουμε καρμικές κιόλας καταστάσεις, καρμικές σχέσεις, δυσκολίες. Θέλετε να αποφασίσετε, δεν ξέρετε προς τα πού να κινηθείτε, τι να κάνετε, σε ποιο σημείο πρέπει εσείς να πατήσετε. Επηρεάζεται τις φάσεις της Σελήνης, αρκετή ευαισθησία. Λίγο η σκέψη σας μπερδεύεται λιγάκι, δεν ξέρετε προς τα πού να πάτε. Στον επαγγελματικό τομέα λοιπόν είναι 10, 10, 10, 10. Λοιπόν έχουμε το 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι σημαίνει κουβαλάω. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, έχω αρκετά πράγματα να κάνω. Έχω αρκετές διαδρομές, υπάρχει βάρος, ευθύνες, δυσκολίες, αλλά ναι, μεν τα καταφέρνω. Είναι μια κάρτα η οποία όμως μας λέει, δες πόσο σε βαστάει όλο αυτό το πράγμα και πόσο μακριά μπορείς να προχωρήσεις και πόσες ευθύνες μπορείς να πάρεις. Πρόσεξε πόσες ευθύνες, μην πάρεις πάρα πολλές ευθύνες γενικότερα. Ή να μην σε φορτώνουν ευθύνες που λένε. Εδώ έχουμε όμως μια άλλη κάρτα, μια άλλη αποτύπωση στον ερωτικό τομέα που είναι το 10 κούπα. Το 10 κούπα λοιπόν πάντα σημαίνει οικογένεια, σημαίνει ευτυχία, σημαίνει μια πολύ θετική κάρτα. Σε γενικές γραμμές, τώρα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ναι, κάποιος μπορεί να πει, μα εγώ δεν έχω οικογένεια. Μπορεί κάποιος να πει, μα οκ, εντάξει, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά ή δεν πηγαίνουν τόσο καλά. Ναι, δεκτών, όμως εδώ δηλώνει ότι έχουμε την ευκαιρία στον ερωτικό τομέα να βρούμε ίσως και κάτι καινούριο. Αν δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, σημαίνει αγαπάω τον εαυτό μου και βρίσκω πράγματα τα οποία αγαπάω να κάνω στη ζωή. Ξέρετε, τα ταρό δεν είναι μόνο διάστατα, δηλαδή δεν τα ερμηνεύουμε μόνο σε μία επιλογή. Δηλαδή, εδώ, με αυτή την κάρτα που υπάρχει, σημαίνει ότι okay, μπορεί να μην έχω το τέρι μου, ή μπορεί να μην έχω σύντροφο, ή αυτή τη στιγμή κάποιον έρωτα, ή κάποιον δικό μου κοντά μου. Μπορώ όμως να έχω κάποιο γατάκι, μπορώ να έχω κάποιο σκυλάκι, μπορώ να φροντίζω κάτι, να φροντίζω τα δέσποτα. Δηλαδή, δένομαι έτσι με το συναίσθημά μου σε κάποιους άλλους τομείς. Είναι μια έκφραση αυτό, δεν σημαίνει ότι είναι και απόλυτο. Και βεβαίως τώρα εδώ, στο καρμικό κομμάτι, έρχεται το αστέρι. Εδώ λοιπόν δείχνει για εσάς τους διδύμους ότι έχετε όλη τη δύναμη, έχετε όλη την τύχη που μπορείτε εσείς να φτιάξετε για τον εαυτό σας και να προχωρήσετε και να πετύχετε και να βρείτε το χαμένο σας δρόμο ή το σκοπό σας στη ζωή ή την αποστολή σας. Ξεκαθάρισμα, προσοχή στις ευθύνες, ναι, συντονίζουμε πολύ ωραίες δονήσεις στο συναισθηματικό τομέα. Μπορώ να βρω τις άκρες μου, μπορώ να βρω τη διαδρομή μου, ευλογίες κιόλας εδώ και πράγματα τα οποία μπορούν να σας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο, ας το πούμε, αύριο. Καρκίνος. Οι γενικές ενέργειες για τον καρκίνο εδώ είναι ότι έχουμε το 9 κούπα. Είναι μια πολύ καλή κάρτα το 9 κούπα. Σημαίνει επιθυμίες, σημαίνει όμως και λίγο ρουτίνα,
σημαίνει πρέπει να αναζητήσω και να βρω αυτά τα οποία επιθυμώ και με κάνουν χαρούμενο ή χαρούμενο. Στον επαγγελματικό τομέα έχει βγει ο διάβολος. Προσέξτε γενικότερα στον επαγγελματικό τομέα, διότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια. Σκέφτεστε κυρίως με όρους καθαρά να βγάλω χρήματα, φιλοδοξίες, να πετύχω, να κάνω. Είναι ανθρώπινο, είναι σωστό. Προσέξτε όμως, διότι πρέπει να υπάρχει η θετική φιλοδοξία και ο θετικός ανταγωνισμός. Διότι εδώ υπάρχουν πολλές παγίδες και μπορείτε να γίνετε έρμεο πράγματων και καταστάσεων τα οποία θα σας βάλουν πολλά εμπόδια, δυσκολίες λοιπόν. Και βεβαίως εδώ από πίσω κρύβεται, θα μπορούσα να πω, και κάποιοι εγώκεροι, οι οποίοι τους βλέπετε σαν εμπόδιο κυρίως. Όντως συμβαίνει αυτό στην αστρολογία, δηλαδή ο πόλος του καρκίνου είναι ο εγώκερος και αντίθετα ο πόλος του εγώκερου είναι ο καρκίνος. Αυτός ο πόλος μπορεί να έχει ή θετική δόνηση ή αρνητική δόνηση. Ή θα τα βρουν μεταξύ τους ή μπορεί να γίνουν αιώνιοι εχθροί. Θέλει προσοχή εδώ. Μπορεί να είναι και ερωτικές σχέσεις εδώ, οι οποίες είναι να ξεκινάνε καρμικά, να ξεκινάνε καθαρά σεξουαλικά, να υπάρχει μετά μια διαμάχη ή να μην τα βρίσκεται ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο μπέρδεμα. Και επειδή είναι επαγγελματικά, μπορεί να σημαίνει και διαμάχες στο κομμάτι το επαγγελματικό. Συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τον αριθμό 20. Ο αριθμός 20 είναι η αφύπνιση, είναι η κρίση, είναι κάτι που πρέπει να ακούσετε, κάτι που πρέπει να δείτε. Κάτι χρειάζεται να βάλετε κάτω και να πάρετε αποφάσεις. Ήρθε η ώρα της κρίσης, δηλαδή ήρθε η ώρα και η στιγμή όπου το 22 μέσα θα σας δοθεί πολύς χρόνος όταν να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Στα ερωτικά σας κυρίως. Πώς θα κινηθείτε, πού θα κινηθείτε, τι θα κάνετε, τι θέλετε να κάνετε. Και όσον αφορά στο καρμικό κομμάτι είναι το 8 κούπα. Το 8 κούπα δεν είναι και από τις τόσο όμορφες κάρτες θα έλεγα. Εδώ σημαίνει φεύγω. Πραγματικά αυτό σημαίνει. Εδώ σημαίνει τα αφήνω όλα πίσω μου. Μια νύχτα λοιπόν σηκώνομαι, τα παρατάω όλα και σηκώνομαι και φεύγω. Στεναχώρια είναι, δυσκολίες είναι, συναισθηματικές δυσκολίες γιατί είναι κούπες εδώ, κάτι σας έχει απογοητεύσει, κάτι δεν ήρθε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και έρχονται κόντρα ρόλους αυτά τα δύο εδώ. Ναι, μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Για εσάς όμως τους καρκίνους σημαίνει ότι ναι, για να πραγματοποιήσω τις επιθυμίες μου, για να μπορέσω να προχωρήσω, γενικά λέμε μια ιστορία τώρα, πρέπει να ξεπεράσω δυσκολίες και εμπόδια, να πάρω αποφάσεις και μπορεί να ακολουθήσω και μια μοναχική σου διαδρομή για το 2022, προκειμένου να βρω τι είναι αυτό το οποίο με εκφράζει και με γεμίζει γενικότερα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα τα ζώδια. Λοιπόν, έχουμε Λέον, Παρθένος, Ζύγος και Σκορπιός. Ωραία. Ξεκινάμε. Να βάλω εδώ τις γενικές ενέργειες. Γενική ενέργεια. Ωραία. Και εδώ, γενικές ενέργειες. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στα επαγγελματικά. Οπα, μισό λεπτό. Επαγγελματικά. Επαγγελματικά λοιπόν, να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει, πώς επηρεάζεστε. Ένα γενικό βέβαια πλαίσιο. Αλλά καλό είναι να τα δούμε όμως, να δούμε τι συντονιζόμαστε. 1, 2, 3 και 4. Ωραία. Και στο επόμενο λοιπόν είναι τα καρμικά μας. Τα καρμικά πεταχτήκανε λίγο πιο πέρα λοιπόν. Μάλιστα. Για να δω. Λέοντες λοιπόν. Ποιο είναι η γενική ενέργεια του 2022, στεναχώριες, πράγματα, ίσως κάποιες καταστάσεις με τρίτους ανθρώπους, τρίτα πρόσωπα, μπορεί επίσης να είναι και στα επαγγελματικά τρίτα πρόσωπα τα οποία μας έχουν πληγώσει, μπορεί να είναι και στα οικογενειακά τρίτα πρόσωπα που μας έχουν πληγώσει. Προσέξτε λοιπόν την καρδούλα σας, εδώ σημαίνει προστατεύω την καρδιά μου, προσέχω μάλλον την προστατεύω, δεν αφήνω τους άλλους. Δεν αφήνω τους άλλους λοιπόν, δεν ολοκλήρωσα καν τη λέξη αυτή και ήρθε αυτή η κάρτα που είναι και στα επαγγελματικά. Προδοσίες, κουτσομπολιά, κακογλωσιά, γλωσσοφαγές, το ένα το άλλο, άνθρωποι που μιλάνε πίσω από την πλάτη σας, σας τρώνε την ενέργεια, προσέξτε. Μπορεί, στην ουσία, αν και εδώ είναι μια κάρτα που φαίνεται ότι επηρεάζεστε αρκετά, σε κάποιους ανθρώπους λίγο περισσότερο, άλλοι λίγο λιγότερο, ή άλλοι μπορεί να το προσπερνάνε ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχει μια ενέργεια η οποία σας τρώει την ενέργειά σας. Σας τρώει τη ζωτικότητά σας. Δείτε το αυτό λιγάκι, προστατέψτε τον εαυτό σας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία με το κουτσομπολιό, με το ένα με το άλλο, τι θέλουνε, να σας αλλάξουν
την ενέργεια, να σας μετακινήσουν. Σας βλέπουν έτσι δυνατούς, σας βλέπουν έτσι, ξέρω εγώ, αγέροχους, θα τα καταφέρετε, αισιόδοξους. Και σου λέει, όχι, για κάτσε να πάω να τζιγκλίζω αυτόν αυτήν εδώ πέρα. Για κάτσε να πάω να το κάνω αυτό, να πετάξω αυτή την κακία μου. Δείχνω ότι και καλά το κάνω από καλοσύνη. Προσέξτε λοιπόν τους ανθρώπους στον επαγγελματικό τομέα, διότι σας ζηλεύουν, διότι και το ότι σας ζηλεύουν σημαίνει ότι αξίζεται. Στον ερωτικό τομέα λοιπόν, εδώ έχουμε μία σελήνη. Επηρεάζεστε πολύ από τις φάσεις της σελήνης. Παρακολουθήστε λοιπόν, άμα είναι σαν ημερολογιά και αν θέλετε, όλες τις φάσεις, δηλαδή νέα σελήνη και πανσελήνο κάθε μήνα για το 2022, διότι είναι μία κάρτα η οποία σημαίνει ψυχικές ενοράσεις, σημαίνει θέματα ψυχής, θέματα καρδιάς και είναι μια καλή κάρτα διότι μπορείτε να βρείτε τελικά ότι είστε αρκετά ευαίσθητες και μπορεί κάτι να σας φέρει και κάτι καινούριο στον ερωτικό τομέα ή τελικά εσείς τι επιθυμείτε να έλξετε. Και στις καρμικές καταστάσεις έρχεται ένας υπότης, λοιπόν, έρχεται ένας υπότης εδώ, μπαστούνι, ο οποίος έρχεται να αλλάξει το τοπίο. Έρχεται με πολλή ενέργεια, δηλαδή αφήστε την ενέργειά σας, επειδή είναι ταιριαστή και όλα, επειδή έχει φωτιά, αφήστε αυτή την κάψη, αυτή τη φωτιά να κάψει όλες τις αρνητικές ενέργειες και αυτή η δυναμική σας να μην αφήσει κανέναν να σας επηρεάσει, να σας αλλοιώσει και να σας κουράσει και να σας πάρει την ενέργεια. Έχετε δύναμη, έχετε πολύ δύναμη. Οπότε, πολύ καλό αυτό το καρμικό κομμάτι που έρχεται να σας βοηθήσει αρκετά. Στο επόμενο έχουμε το ζώδιο της Παρθένου. Η γενική ενέργεια είναι ένας υπότης πεντάκτηνο. Αυτό είναι πολύ... ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Αυτός ο βασιλιάς φέρνει σοφία, φέρνει δύναμη, σταθερότητα, φέρνει ίσως χρήμα, φέρνει ανοίγματα, ανοίγματα δρόμων, επαγγελματική αποκατάσταση, γνωριμίες, αρκετά πράγματα. Κυρίως όμως αυτό που έχει να μοιράσει είναι η σταθερότητά του, η καλοσύνη του και η σοφία του και η εσωτερική του δύναμη και η ηρεμία του. Είναι ένας ήρεμος, αν τον παρασυρτηρήσετε, είναι ήρεμος. Έχει μια πολύ, να δείτε εδώ, μια πολύ, πολύ ήρεμη έκφραση. Συνεχίζουμε λοιπόν και πηγαίνουμε με το 15άκτινο, το οποίο είναι στα επαγγελματικά αρκετές επιτυχίες, εδώ σημαίνει και πανεπιστήμιο, εδώ σημαίνει και σπουδές, σημαίνει και πράγματα, πετυχαίνω τους στόχους μου, πετυχαίνω αυτά που θέλω, αφήνω ένα καλό όνομα γενικότερα και για μένα από ό,τι μου βγαίνει είναι μια κάρτα επιτυχίες. Στον ερωτικό τομέα τώρα εδώ, στον ερωτικό τομέα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Αναμονή υπάρχει εδώ, περιμένω. Σημαίνει περιμένω να εκπληρωθούν οι επιθυμίες μου, οι ευλογίες μου και να βρω αυτόν τελικά όπου αναμένω να βρω ή αυτήν που θέλω να βρω. Αυτός εδώ τη βρήκε, αυτή εδώ τον βρήκε, τελικά συναντηθήκανε σε ένα σταθμό του τρένου λοιπόν, εντελώς είτε με ραντεβού ή εντελώς τυχαία ή από ατύχημα ή δεν ξέρω τι άλλο. Πέρα από αυτό σημαίνει γνωριμία. Δείτε το εσείς διότι εδώ είναι και ο αριθμός 7 που σημαίνει και η ευλογία, η ευλογημένη. Και έχουμε ένα άλλο 7 εδώ. Έχουμε το 7 κυπέλο. Εδώ έχουμε το 7 μπαστούνι. Εδώ έχουμε το 7 κυπέλο. Έχουμε δύο 7 σε εσά στο ζώδιο τη Παρθένου. Ανάλυση. Το 7 είναι ο αριθμό τη ανάλυση. Και δεν είναι τυχαίο που έχει πέσει σε εσά, διότι ο αριθμό τη ανάλυση αντιστοιχεί στο ζώδιο τη Παρθένου και οροσκόπο, έτσι. Αντιστοιχεί και στον οροσκόπο. Είτε ζώδιο έχετε είτε το οροσκόπο, το ίδιο είναι. Λοιπόν, και το 7 κυπέλο σημαίνει επιθυμίε. Έχω επιθυμίε σε αυτή τη ζωή. Μπορείτε να τις εκπληρώσετε, προσέχτε όμως τι σας υπόσχονται άλλοι τρίτοι ή προσέχτε μην πέσετε εσείς σε μια παγίδα όπου να θέλετε πολλά πράγματα για τον εαυτό σας αλλά κάπου όλο αυτό να ξεφεύγει και να μην είναι και τόσο πραγματικό και τόσο αληθινό. Στην επόμενη κάρτα είναι το ζώδιο ζυγός. Η γενική ενέργεια λοιπόν είναι ο άσος μπαστούνι. Πολύ δυνατή ενέργεια. Φωτοβολάει εδώ, φεγκοβολάει να το φέρω εδώ να το δείτε πόσο πολύ ωραία. Έχει, φωτίζει όλος ο χώρος, έτσι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει νέα ξεκινήματα με πάθος, με δύναμη, ερωτικό πάθος, με γνωριμίες, σεξουαλικότητα, ερωτική επαφή ή σημαίνει και κάτι καινούριο. Μπορεί κάτι καινούριο για εσάς τους ζυγούς να σχεδιάζετε σε όλους τους τομείς. Επιτρέψτε το καινούριο δηλαδή να έρθει στη ζωή σας. Στο κομμάτι του επαγγελματικό τομέα υπάρχει ένας ήλιος. Σημαίνει, ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα γιατί εδώ είναι το. Γιατί εδώ έχουμε έναν ήλιο, ο οποίος ο ήλιος έχει ενέργεια φωτεινή, έχει το κάψιμο που λένε, έχει την ηλιακή ενέργεια, την ηλιακή ακτίνα, καινούρια πράγματα, αλήθειες, αισιοδοξία, τύχη, πολύ τύχη, νίκη,
Κάτι καλό ετοιμάζεται για εσάς λοιπόν για το 2022, εφόσον και εσείς το πιστέψετε και το αγκαλιάσετε. Στον ερωτικό τομέα έχουμε έναν υπότη μπαστούνι. Καλό είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν, μάλλον συγγνώμη, ένας βασιλιάς μπαστούνι. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος εκεί έξω, όριμος, ο οποίος μπορεί, εντάξει, σε ηλικίες μπορεί να μην τόσο πολύ ηλικία, όσο περισσότερο η προσωπικότητά του, όριμος, ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον. Και το μπαστούνι ταιριάζει. Κοιτάξτε να δείτε εδώ. Μπαστούνι, ήλιος, μπαστούνι. Ταιριάζουν δηλαδή ενεργειακά. Πάθος, μήπως κάποιος σωστός άντρας για εσάς τις γυναίκες υπάρχει εκεί έξω και κάτι συντονίζεστε. Να πω όμως και κάτι εδώ. Πάντα εδώ. Είπαμε, τα ταρότα τα ερμηνεύουμε με διάφορους τρόπους και με διάφορα πράγματα. Μπορεί να μην είναι καθαρά ερωτικό εδώ, αν και αμφιβάλλω να σας πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που σας αγαπάει, που σας στηρίζει, γιατί μπορεί κάποιος κάποια να πει «Μα εγώ είμαι μόνη μου, δεν έχω κανέναν». Μπορεί να είναι μια νέα γνωριμία ή μπορεί να είναι κάποιος που σας αγαπάει πολύ και σας στηρίζει και θέλει το καλό σας, κάποιος φίλος, έτσι. Για τους άντρες ισχύει το αντίθετο κομμάτι, που σημαίνει δηλαδή ότι έχετε εσείς αυτή τη δυνατότητα και την ενέργεια και θέλετε πολύ πολύ έντονα για το επόμενο διάστημα να νιώσετε την αγάπη, την ηρεμία, το πάθος, αρκετή ενέργεια, να γεμίσετε ενέργεια, έτσι, να είστε πλήρεις. Και εδώ το καρμικό κομμάτι είναι ένας βασιλιάς μπαστούνι. Οι ενέργειες λοιπόν εδώ είναι πολύ, 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 πολύ φωτιά. Πολύ ενέργεια, πολύ δύναμη, πολύ ένστικτο. Θα νιώσετε πολλές φορές εσείς μέσα στο 2022 οι ζυγίνες, να στηρίζεστε περισσότερο στο ένστικτό σας για τις επόμενες κινήσεις που θα θέλετε να κάνετε. Δεν είναι κακό. Κάπου καλά σας οδηγεί όλο αυτό το κομμάτι. Στο επόμενο λοιπόν ζώδιο είναι ο Σκορπιός. Η γενική ενέργεια του Σκορπιού είναι το 9 μπαστούνι. Πολεμάτε και σαν τον καλό στρατιώτη έχετε δώσει τόσους πολέμους, παρόλα αυτά όμως στέκεστε όρθιοι. 9 μπαστούνι, κάτι ολοκληρώνεται μέσα στο 22, κάτι θα ολοκληρωθεί. Θα απαιτηθεί από εσάς πολλή ενέργεια, θα σας πάρει πολλή ενέργεια. Αλλά θα ολοκληρωθεί. Με πόνο θέλετε, με στεναχώρια, κάτι ολοκληρώνεται. Μην το βάζετε κάτω, επιτρέψτε το, διότι κάπου καλά σας οδηγεί. Στο κομμάτι το επαγγελματικό είναι η υπομονή και η εγκράτεια. Πιστέψτε το, εδώ σημαίνουν κάποια πράγματα. Κάποια μικρά θαύματα, κάποια πράγματα τα οποία είναι προς το καλό σας. Είτε έχετε κινήσει κάποιες διαδικασίες, είτε είστε επαγγελματικά κάποιες εξελίξεις. Εδώ δείχνει ευλογία και δείχνει και καλές εξελίξεις. Καλό χαρτί. Είναι πολύ καλό χαρτί στα επαγγελματικά. Στον ερωτικό τομέα λοιπόν έχουμε το 8, μάλιστα. Έχουμε το 8 που είναι η ισχύς, είναι η δύναμη. Στο ερωτικό κομμάτι χρειάζεται να δείξετε το πάθος σας, τη δύναμή σας, τη δυναμική σας, τον ερωτισμό σας, την επιθυμία σας για κατάκτηση. Όμως να ξέρετε ότι ακόμα και τα πιο βαριά αντικείμενα χρειάζονται δύναμη για να μετακινηθούν, άρα θα χρειαστεί και από εσάς αρκετή ενέργεια και προσήλωση στο ερωτικό κομμάτι για να πετύχετε. Το καρμικό σας, να το είναι το 6 πεντάκτινο εδώ. Το 6 πεντάκτινο είναι αίτιο και αιτιατό, είναι συντονίζεται με τις ενέργειες του 22 που έχουν και αυτές τον αριθμό 6, σημαίνει κρατάω ισορροπίες. Εδώ και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά και γενικότερα επειδή είναι καρμικό και έχει μεγάλη δυναμική ας το πούμε, δώστε ισορροπίες, βρείτε τις αρμονίες σας, βρείτε τα πατήματά σας, μέχρι ποιο σημείο μπορείτε να φτάσετε να πάτε. Ναι, δικαιοσύνη για όλους, γιατί όταν μιλάει για δικαιοσύνη, άλλος θα πιει, άλλος θα φάει. Χρειάζεται. Συμβολικά μιλάμε, έτσι, πάντα συμβολικά είναι όλα αυτά και σημαίνει ότι είστε σε μια θέση όπου μπορείτε να έχετε ευχαριστημένο και τον εαυτό σας και κάποιους άλλους ανθρώπους. Για δείτε το, συνεργάτες ή στο ερωτικό κομμάτι. Ωραία, πάμε στα επόμενα ζώδια που είναι τοξότης, εγώκερος, υδροχόος και ηχθής. Λοιπόν, γενικές ενέργειες. Τοξότης, εγώκερος, εδώ ηχθής, συγγνώμη, υδροχός και ηχθής. Επαγγελματικά, να δούμε τι γίνεται. Εδώ, ωραία. Μην ξεχάσετε, κάντε την εγγραφή σας
και κάντε επίσης και το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποίησεις για να σας έρχονται ειδοποίησεις άμεσα. Τα λέω, γίνονται κουραστικό σε μια φορά, αλλά τι να κάνουμε, έναν αγκαίο, έτσι είναι οι κανόνες του YouTube. Λοιπόν, εδώ το ερωτικό κομμάτι και στη συνέχεια πηγαίνουμε και στα καρμικά μας. Για να δούμε τα καρμικά. Καρμικό, ωραία, καρμικό και καρμικό. Εντάξει, τα μοιράζω λίγο περίεργα, αλλά είναι μία μέθοδος. Λοιπόν, το ξώτες, λοιπόν. Για να δούμε τη γενική ενέργεια. Γενική ενέργεια είναι μία βασίλισσα, λοιπόν, μία βασίλισσα πεντάκτηνα. Έχετε βοήθειες, εδώ σημαίνει έχετε βοήθειες γενικά. Μπορεί να είναι και ζώδιο της γης ή μια γυναίκα, ή κάποιες γυναίκες που είναι στο δρόμο σας, στο στενό σας κύκλο, στον οικογενειακό σας κύκλο. Είναι μία βασίλισσα πεντάκτηνα. Ζώδια γης ή οροσκόπο γης. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί για να σας δείξουν τον δρόμο και να σας στηρίξουν και σε οικονομικό κομμάτι και στον οικονομικό τομέα ή για να σας ανοίξουν κάποιους δρόμους. Έτσι, δύναμη. Εδώ σημαίνει δύναμη. Βέβαια, θέλετε μια ηρεμία κιόλας. Αυτό σημαίνει θέλω και λίγο την ηρεμία μου. Θέλω λίγο και μια σταθερότητα. Θέλω λίγο και να πατάω κάπου σταθερά σε ένα άλλο πιο συμβολικό επίπεδο. Στον επαγγελματικό τομέα, γενικά, εδώ βγαίνει ένα 7 ξύφων. Το 7 ξύφων σημαίνει προσοχή. Θα υπάρχουν ανταγωνιστές, θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι και τόσο θετικοί απέναντί σας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σας προδώσουν, να πάρουν πράγματα από εσάς. Εσείς τα γνωρίζετε όμως, έχετε αρκετή δύναμη, διότι το 7 είναι και ο αριθμός της ευλογίας. Έχετε ευλογίες, έχετε προστασία, μπορείτε πολύ εύκολα να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια. Στον ερχό τομέα που έπεσαν και όλα και έπεσε κιόλας, είναι ο τρελός εδώ. Λοιπόν, μπορεί να ακούγεται τρελό. Μπορεί δηλαδή κάποιος να λέει, μα εγώ σε αυτή την ηλικία θα ερωτευτώ, θα ψάξω για άντρα, γκόμενο, δεν ξέρω τι, γκόμενα κτλ. Ο τρελός σημαίνει, κάνε τρελά πράγματα στη ζωή σου. Τόλμησε ακόμα και όταν τα πράγματα νομίζεις ότι δεν πρέπει να γίνονται. Αυτός εδώ πέρα ο άντρας έχει μια αρσενική ενέργεια, το βλέπετε, είναι λίγο τρελός. Είναι κεντρικός, έτσι. Έχει μια κεντρικότητα. Είναι όμως αυτό, γιατί το γεγονός ότι έχει τα περιστέρια από κάτω, είναι η θεϊκή ευλογία, που σημαίνει ότι ο Θεός ευλογεί τους τολμηρούς, έτσι. Ευλογεί και αυτούς οι οποίοι θα τολμήσουν, διότι η ζωή θέλει κίνηση και θέλει και δύναμη. Με λίγα λόγια να σας το πω, ότι έχετε εύνοια στον ερωτικό τομέα, μπορεί να υπάρξουν νέες γνωριμίες, νέα φλερτ, νέα πράγματα. Είτε είστε άντρας, είτε είστε γυναίκα. Το αφήνουμε έτσι εδώ. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε σημαίνει αγαπάω και τον εαυτό μου και ξεκινάω από το μηδέν και προχωράω. Δεν λαμβάνονται που είπα όμως η ευλογία και βγαίνει εδώ πέρα η ευλογία που είναι ο Άσος. Ο Άσος μπαστούνι που θεωρείται όντως ευλογία, ένα χαρτί ευλογίας, ένα χαρτί του Θεού, σε άλλες αποτυπώσεις υπάρχει ένα χέρι του Θεού που κρατάει τον μπαστούνι και σημαίνει νέα ξεκινήματα, νέα πάθη, νέα ξεκινήματα. Εντάξει, μπορεί να παθιαστείτε, ναι, όντως με τη δουλειά σας. Εντάξει, με τη δουλειά σας. Μπορεί να παθιαστείτε με κάτι καινούριο, με ένα χόμπι ή οτιδήποτε άλλο. Όμως το καρμικό που είναι εδώ σημαίνει ξεκίνα, μην κάνεις πίσω, μην αφήνεις τα πράγματα στην τύχη τους, πάρε τη ζωή στα χέρια, έχεις την ευλογία. Κάνε εσύ το ξεκίνημα και θα σε βοηθήσω. Σαν να λέει ο Θεός εδώ πέρα. Ωραία. Πάμε να δούμε τους εγώκυρους. Για το 22, η γενική ενέργεια ποια είναι. Εδώ είναι οι εραστές. Έλα να γίνουμε. Πότε θα γίνουμε εραστές. Λοιπόν. Είναι οι εραστές. Είναι το 6. Συντονίζεστε πάρα πολύ καλά εσείς οι εγώκυροι με το 2022. Κάνει και τον αριθμό 6. Τώρα εδώ σημαίνει επιλογές. Επίσης μπορεί να σημαίνει επιλογή, μπορεί να σημαίνει επίσης θέλω να δω πώς τα πηγαίνω και με το γάμο μου, πώς τα πηγαίνω με το αίσθημά μου, πώς τα πηγαίνω ερωτικά, πώς τα πηγαίνω σεξουαλικά, πώς τα πηγαίνω επίσης σε επίπεδο επικοινωνίας, νέες γνωριμίες, νέα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια καλή χρονιά για να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεών σας, των στενότερων σχέσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αγάπη. Είστε και ένα αγαπητό πρόσωπο. Μπορεί να γίνετε εσείς είτε άντρας είτε γυναίκα. Ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο αυτή τη χρονιά και να σας προσέχουν. Ένας στα επαγγελματικά, ένας βασιλιάς ξυφών. Λοιπόν, ή υπάρχει κάποιος άντρας ο οποίος θα σας βοηθήσει, το οποίο μπορεί να είναι σε ζώδιο του ζυγού, όχι μόνο ζυγού, ναι, ζυγού κυρίως, να ξεκινήσουμε με ζυγό, δίδυμη και υδροχόη, αλλά κυρίως ζυγό, διότι αυτός ο βασιλιάς έχει δύναμη, έχει γνωριμίες, έχει στάτους, δίκαιος, είναι δίκαιος και φαίνεται ότι στα επαγγελματικά είναι ότι εφόσον το αξίζετε θα δικαιωθείτε. Εφόσον, ας πούμε, αν δουλέψετε πολύ καλά θα δικαιωθείτε. Δηλαδή δείχνει ότι οι ενέργειές σας, οι αποφάσεις που θα πάρετε εξαρτώνται από εσάς, αλλά αυτό θα έρθει
να συντονιστεί με αυτή εδώ πέρα την κάρτα, να το πούμε έτσι, με αυτόν εδώ πέρα, με αυτή την ενέργεια της δικαιοσύνης, όπου θα σας βοηθήσει. Υπάρχει, μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε κάποιο πιο μεγάλη θέση, ας πούμε, σε μια επιχείρηση, σε αυτά, πιο μεγάλη θέση, αλλά έρχεται για βοήθεια. Α, εδώ έχουμε τον κρεμασμένο. Στα ερωτικά, λοιπόν, είναι ο κρεμασμένος. Νιώθετε όντως λίγο περίεργα, διότι πρέπει να κάνετε κάποιες θυσίες. Απαιτούνται κάποιες θυσίες στα ερωτικά σας κομμάτια. Εδώ αυτός ο έρωτας, ο κάθε έρωτας και κάθε αγάπη απαιτεί θυσίες. Το χρόνο σας, τη διάθεσή σας απαιτείτε αυτό ή το άλλο σε ένα άλλο κομμάτι είναι με κρέμασες. Δηλαδή άλλα περίμενα και άλλα μου βγήκαν. Με άλλες προοπτικές ήτανε και άλλες βγήκαν. Όμως δεν είναι μία κάρτα καταστροφής, είναι μία κάρτα η οποία σας βάζει να αντιληφθείτε ότι πρέπει να αλλάξετε λίγο το σκεπτικό σας και πρέπει να αλλάξετε επίσης και τις προτεραιότητές σας και να δείτε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης είναι και μία κάρτα σπουδών, έτσι. Εδώ σημαίνει σπουδάζω, κατανοώ, καταλαβαίνω. Και όντως τυχαία έρχεται μία άλλη κάρτα εδώ, η οποία είναι τώρα... Ο κρεμασμένος είναι και αυτός εδώ πέρα, είναι η καρμική κάρτα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μία καρμική κατάσταση το 2022 να έλξετε εσείς πράγματα στα οποία, ναι, το 2 σημαίνει και το 6 σημαίνει δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις μου. Κατανόηση, σπουδές, επιτέλους καταλαβαίνω πράγματα που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Έχω περάσει μέσα από αρκετές δυσκολίες και διαδικασίες. Εδώ σημαίνει ότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, είναι ένας κρεμασμένος τον οποίο τον έχουν βάλει εδώ, όμως τον έχουν σκεπάσει γιατί θέλει να βρίσκεται στο σκοτάδι, να το πω έτσι, για να μπορέσει μέσα από αυτή το σκοτάδι, το εννοώ το θετικό σκοτάδι, έτσι, να μπορέσει να αντιληφθεί αυτά εδώ πέρα τα γράμματα. Αυτό είναι ένα πολύ αρχαϊκό σύμβολο που εδώ είναι ο Θεός Όντιν, ο οποίος θυσιάστηκε κατά κάποιο τρόπο, αλλά κατάφερε να καταλάβει όλα τα γράμματα εδώ πέρα, όλους τους ρούνους και τι σημαίνει ο κάθε ρούνος. Πιο βαθιά νοήματα, αλλά καρμικά όμως σημαίνει θυσιάζω το χρόνο μου για να μάθω. Θυσιάζω το χρόνο μου για να είμαι κοντά στον άνθρωπό μου. Θυσιάζω το χρόνο μου ώστε να διατηρήσω τις επαγγελματικές μου σχέσεις και να μπορέσω να πετύχω. Εντάξει, πολύ καλά. Καλά είναι, πολύ καλά. Στο επόμενο λοιπόν ζώδιο που είναι ο υδροχόος, έρχεται λοιπόν εδώ πέρα και μας μιλάει τώρα για δυσκολίες και στεναχώριες. Η γενική ενέργεια είναι ότι δεν θα αφήσω τίποτα να με διαπεράσει και να με στεναχωρήσει. Πρέπει να χτίσω άμυνες, να προστατέψω τον εαυτό μου, γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα, προστατεύω τον εαυτό μου και δεν θα αφήσω κανέναν να με προδώσει και να με ρίξει κάτω. Άρα, εσείς οι υδροχόοι πρέπει να είστε, να βάλετε τα όρια σας. Να βάλετε τα όρια σας και δυναμικά όρια, έτσι. Στον επαγγελματικό τομέα, υπάρχει ένας πιο αργός ρυθμός. Επιτυχίες βέβαια και εδώ πέρα έρχονται. Ίσως χρειαστεί υπομονή μέχρι να έρθουν αυτές. Έχετε βλέψεις για το μέλλον, κοιτάτε μακριά. Είναι και μια κάρτα επιτυχίας κιόλας, που μπορεί να σημαίνει και αλλαγή επαγγελματικού περιβάλλοντος, έτσι, αλλαγή εργασίας ή οτιδήποτε άλλο. Στον ερωτικό τομέα, εδώ, για μισό λεπτό. Τα πράγματα λοιπόν έχουμε έναν. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν υπότιξη φόρο. Αυτός ο υπότιξη. Μάλλον όχι, συγγνώμη. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά ξηφόρο. Ο οποίος έρχεται. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ένας υπότιξη ξηφόρο. Ο οποίος έρχεται λοιπόν με αρκετή έτσι. Ας το πούμε. Με αρκετό μπρίο, δεν ξέρω τι. Να σας σαγηνεύσει λιγάκι. Προσέξτε λοιπόν κάποιες, ειδικά εσείς οι γυναίκες, διότι έρχονται κάποιοι αρσενικά στοιχεία, αρσενική ενέργεια από ζώδια του αέρα, τα οποία έρχονται απλά να σας σαγηνέψουν, να σας μαγεύσουν, να σας γοητεύσουν, αλλά μέχρι εκεί όμως, χωρίς περαιτέρω συνέστημα. Εδώ βέβαια δεν ξέρω γιατί μου έρχεται να σας πω και βασιλιάς, και υπότες και βασιλιάς, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παρόλο που εδώ είναι η υπότιση, μπορεί να σας πω και βασιλιάς. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και υπότη και βασιλιά, πράγμα που σημαίνει και νέοι άντρες και πιο μεγάλης ηλικίας. Προσέξτε, απλώς έρχονται μόνο και μόνο, και γίνει και η πρωτοσία εδώ, απλά για να σας, να το πω έτσι, κοροϊδέψουν κατά κάποιο τρόπο. Όχι με κάτι το ιδιαίτερο, έτσι, δηλαδή για κάτι βαθύ και κάτι περίεργο, απλά ίσως κοροϊδεύουν, περνάνε την ώρα τους, προσέξτε το. Γιατί είναι και μια κάρτα που σημαίνει και ανοριμότητα και μη σοβαρότητα. Άρα στον ερωτικό τομέα μεγάλη προσοχή. Δίνω πολύ μεγάλη προσοχή
τι έχει να μου πει η αρσενική ενέργεια. Και βάζω και τα όρια μου και προστατεύω τον εαυτό μου. Το καρμικό κομμάτι είναι με μια βασίλισσα μπαστούνι. Χρειάζεστε δύναμη. Για το 2022 το καρμικό εδώ σημαίνει, OK, κάποιες γυναίκες που μπορούν να σας βοηθήσουν, σημαίνει όμως δύναμη, διέστηση, ένστικτο, δύναμη. Πραγματικά δύναμη. Εδώ σημαίνει γεμίζω με ενέργεια και όταν ένας άνθρωπος έχει πολλή ενέργεια, έχει και τη δύναμη να ανταπεξέλθει και να προχωρήσει και να πετύχει πράγματα. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο τελευταίο κομμάτι που είναι η ιχθύς. Ας το αφήσω εδώ πέρα τους ιχθύς, ας το κάνω λίγο διαφορετικά. 15άκτινο είναι η γενική ενέργεια. Μπορείτε να πετύχετε αρκετά πράγματα, αρκετούς από τους στόχους. Μπορείτε να φτιάξετε ένα πολύ καλό όνομα, να κάνετε αυτά τα οποία θέλετε. Σημαίνει και στα οικονομικά να δείτε ή καλυτέρευση των οικονομικών με διάφορους τρόπους. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια καλή θετική κάρτα που σημαίνει και ακόμα βάζω και στόχους. Βάζω ένα στόχο. Τι, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, οτιδήποτε. Καλό, καλή ενέργεια. Το επόμενο είναι βγαίνουν πολλές βασίλισσες. Λοιπόν, η βασίλισσα μπαστούνι. Και εδώ σημαίνει δύναμη. Να βγει το λιοντάρι από μέσα σας. Ναι, εσείς οι ηχθείς, εσείς οι γυναίκες ηχθείς, εσείς οι άντρες ηχθείς. Να βγει το λιονταρίσιο κομμάτι από μέσα σας. Δύναμη, σοφία, γνώση σημαίνει εδώ πέρα. Αποκτήστε γνώσεις, αποκτήστε κύρος, αποκτήστε επίσης αισιοδοξία, μια αισιόδοξη πλευρά, γιατί το έχετε εσείς η ανάγκη, οι ηχθείς, διότι οι ηχθείς απογοητεύονται εύκολα και σε ζώδιο και σε ζωνοροσκόπιο. Και έχουν και φλερτάρουν με την κατάθλιψη, θα έλεγα, τη θλίψη. Λοιπόν, δύναμη. Ίσως υπάρχει μια γυναίκα εδώ που μπορεί να σας βοηθήσει. Μπορεί να είναι μια μητέρα, μπορεί να είναι μια φίλη, οτιδήποτε. Είτε άντρας είτε είστε γυναίκα. Εδώ, στον ερωτικό τομέα, έρχεται ο πύργος. Ξαφνικά λιγονότα, μαθαίνετε αρκετά πράγματα, στεναχώριες. Μπορεί επίσης να είναι και μια νέα γνωριμία. Να σας πω πώς. Εκεί που εσείς είστε μόνοι σας, μόνοι εδώ, δηλαδή υπάρχει μια μοναξιά, έχετε στη δική σας. Κάτι ξαφνικά μπορεί να έρθει το 2022 και να σας αλλάξει όλο σας την κοσμοθεωρία. Του στυλ, εγώ θα μείνω για πάντα μόνος, για πάντα μόνη, δεν θέλω τώρα, δεν θέλω αυτό, θέλω να μείνω λίγο μόνη, λίγο αυτό, καλά περνάω μόνος μου, μόνη μου, ή τα έχω βρει, δεν ξέρω τι. Είναι και ένα μοναχικό ζώδιο, η ηχθής, μπορεί πολύ εύκολα να γίνει μοναχικό ζώδιο, ακόμα και μέσα από σχέση. Έρχεται όμως κάτι να σας γκρεμίσει εδώ. Εγώ το βλέπω λίγο προς το θετικό, να σας πω την αλήθεια. Έρχεται δηλαδή να μάθετε πράγματα, να μάθετε ότι η ζωή χρειάζεται και κεραυνούς, η ζωή χρειάζεται και τριβή, χρειάζεται και κόντρα, χρειάζεται και δυσκολίες, χρειάζεται. Και όταν εννοώ δυσκολίες, εννοώ δηλαδή πράγματα τα οποία να σας βάλουν σε μια κίνηση. Και το καρμικό σας, θα τρομάξετε τώρα, το γνωρίζω, έρχεται ο θάνατος. Προσέξτε. Εδώ όταν λέμε το θάνατο, εννοούμε διάφορα πράγματα. Ο θάνατος μπορεί να σημαίνει ξεπερνάω ψυχολογικά την έννοια του θανάτου. Ή σημαίνει έχω πάθει θλίψη ή στεναχώρια από το θάνατο ενός αγαπημένου μου προσώπου που έχει φύγει από τη ζωή. Και έχει φύγει από το παρελθόν δηλαδή. Και αυτό πρέπει εσείς να το θεραπεύσετε. Ξέρω ότι ο θάνατος είναι ταμπού, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι να το συζητήσεις και να το πεις και με ανθρώπους. Και τι να κάτσεις να πεις τώρα σε κάποιους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, τι παρηγορία να δώσεις. Ναι, όντως είναι δύσκολο. Ο θάνατος όμως είναι στη ζωή. Ο θάνατος όμως υπάρχει δυστυχώς και έρχεται με την έννοια και με πολλούς συμβολισμούς. Εδώ μπορεί να είναι συμβολισμός του στυλ ότι κάποια πράγματα μπορεί να τελειώσουν, κάποια παλιά κεφάλαια τα οποία δεν σας χρειάζονται πλέον και να σας στεναχωρήσουν ή να περάσετε μέσα από μια διαδικασία στεναχώριας, να τελειώσει κάτι, να στεναχωρείτε μια συνεργασία, μια φιλία ίσως, ένα ερωτικό κομμάτι. Θα μου πεις, μα εδώ μας, βέβαια στον πύργο μπορεί να είναι γνωριμία. Ναι, κάτι άλλο όμως πρέπει να τελειώσει. Επίσης, θα σας πω και κάτι άλλο που μου έρχεται εντελώς διαισθητικά, να τελειώσει ό,τι σας τυχιώνει. Ό,τι εσάς σας τυχιώνει σε επίπεδο σκέψεων ή συναισθημάτων, πρέπει να το θεραπεύσετε. Καλό θα είναι να το θεραπεύσετε, θα λυτρωθείτε. Γιατί είναι και μία λύτρωση. Διότι εδώ σημαίνει και θεραπεύω κομμάτια παλιά, γιατί είναι και κάτω από τη σελήνη εδώ, της ψυχής μου, θεραπεύω κομμάτια της ψυχής μου, γιατί έχει να κάνει εδώ και με τέτοια κομμάτια και βρίσκω ξανά τον εαυτό μου. Φίλες, φίλοι, αυτό ήταν για το 2022 το τι έρχεται. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν είσαι καινούριος, κάνε εγγραφή σου. Επίσης έχω και άλλα πολλά βίντεο στο κανάλι μου, μπορείτε να τα δείτε, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα χαρώ να γράψετε και όλες και κάτω από αυτά. Εγώ απαντάω οπότε βρω χρόνο σε όλα λοιπόν, σε όλα τα βίντεο και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά.